Η κλίση στην υπηρεσία άμεση δράση που καλείται να επέμβει σε περιστατικά ενδοοικογενειακή βία είναι σε καθημερινή βάση, με τα επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου τη Ελληνική Αστυνομία για την Κρήτη να προκαλούν σοκ. Μόνο το πρώτο πεντάμινο του έτου καταγγέλθηκαν στι υπηρεσίε του νησιού 498 συμβάντα, όταν το ίδιο διάστημα του 2023 ήταν 353. 323 δράστε συνελήφθησαν από Ιανουάριο μέχρι Μάιο όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν οδηγηθεί στις αρχές 229. Οι γυναίκες λοιπόν ακούν ότι υπάρχει βοήθεια, ακούν ότι συλλαμβάνονται οι δράστες, τιμωρούνται από τα δικαστήρια οι δράστες, υπάρχουν πολύ εύστηρες ποινές, ακόμα και και προφυλακίσεις δραστών σε πολλά περιστατικά. Ανησυχητικά μεγάλος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων στα Χανιά. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαΐου τα περιστατικά έφτασαν τα 139 με 85 συλλήψεις. Τη στιγμή που πέρυσι την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 109 συμβάντα ενδοοικογενειακής βίας με 78 συλλήψεις. Τα περισσότερα περιστατικά έχουμε δει ότι συμβαίνουν σε γιορτές, σε αργίες και γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα και γενικά όταν η οικογένεια βρίσκεται στο σπίτι. Τότε γίνονται τα πολλά περιστατικά. Η εφαρμογή του κουμπιού πανικού, που με απόφαση του Υπουργού Προστασία του Πολίτη από τον περασμένο μήνα επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, αποτυπώνει τη διάσταση του φαινομένου στα Χανιά, όπου καταγράφουν και πανελλαδική πρωτιά με τον πρώτο άντρα θύμα να ζητά πάνικ Ένα άνθρωπο, άσχετα αν είναι άντρα ή γυναίκα, ζήτησε το κουμπί πανικού. Εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να το, το χορηγήσουμε, κυριαρχεί ο φόβο. Ε, οπότε το χορηγήσαμε άσχετα το φίλο του. Δεν, δεν, κάνουμε διάκριση ότι είναι άντρα και δεν φοβάσαι, είσαι δυνατό και δεν πρέπει να πάρει. Μόνο τον μήνα Ιούλιο και πριν από την εκπνοή του έχουν εγκατασταθεί σε κινητά τηλέφωνα θυμάτων ενδοοικογενειακή βία στα χανιά 12 πανικμπάτων. Όποιο θύμα ζητήσει παίρνει, ε, παίρνει το panic button, παίρνει την εφαρμογή, την χορηγούμε εμείς, του λέμε τα βήματα τι να κάνει και πώς να το χρησιμοποιεί. Ε, δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι βλέπω Ο λεγόμενος κύκλος της βίας συνήθω επαναλαμβάνεται και τα στάδια είναι συγκεκριμένα Οι περισσότεροι προσπαθούν να χειραγωγήσουν τις ε, συζύγους και συντρόφους τους ε, κάνουν ένα περιστατικό ε, μετά αρχίζει, ε, αρχίζει ένα στάδιο ε, με μεταμέλειας, υποχωρεί το θύμα και ξανα, ε, ξανα ξεκινάει πάλι καινούριο περιστατικό. Σκιαγραφώντα το προφίλ των θυμάτων, η προϊσταμένη του γραφείου Ιντοοικογενειακή Βία Χανίων, αστυνόμο Ελένη Βιγλάκη, μιλά για γυναίκε όλων των κοινωνικών, οικονομικών και μορφωτικών επιπέδων, αλλά με κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουν το φόβο τη απώλειας, έχουν ένα συνέστημα αν θα, αν θα το χάσω, πού θα πάω, τι θα κάνω, δεν μπορώ χωρίς αυτόν, οπότε υποχωρούν, τον συγχωρούν και η βία συνεχίζεται. Εκατόντάδες γυναίκες που τα τελευταία δύο χρόνια αποφάσισαν να λύσουν τη σιωπή του και απευθύνθηκαν στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της διεύθυνση αστυνομία Χανίων, κατάφεραν να σπάσουν τον κύκλο και να απελευθερωθούν από το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ήταν εγκλωβισμένες. Σε ακραίες περιπτώσεις γίνεται χρήση του safe house και του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Δήμου.